Κάθε μέρα περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μεταφέρονται μεταξύ και συμβαίνουν όλων των ειδών τα τρελά πράγματα. Γι' αυτό σήμερα σας παρουσιάζουμε τις πιο παράξενες στιγμές σε ταξί όλων των εποχών. Ας ξεκινήσουμε το βίντεο με την πιο περίτεχνη ίσως φάρσα σε ταξί που έχει γίνει ποτέ. Ως διαφημιστικό κόλπο για την ταινία Geostorm, η εταιρεία παραγωγής Warner Bros. Έστειλε ένα ψεύτικο ταξί στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στις οθόνες του ταξί προβλήθηκε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Η Νέα Υόρκη υποτίθεται ότι χτυπήθηκε εκείνη τη στιγμή από μια ξαφνική χιονοθύελλα, παγώνοντας τα πάντα μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Αλλά η φάρσα δεν τελείωνε εκεί. Το ταξί πήγαινε σε έναν δρόμο όπου όλα έμοιαζαν σαν να είχε μείον 20 βαθμούς έξω. Υπήρχαν παγωμένοι πεζοί, τα πάντα ήταν καλυμμένα με χιόνι και ακόμη και παγωμένα περιστέρια έπεφταν πάνω στο ταξί. Τελικά, ένα υποτιθέμενο θύμα του κρύου πήγαινε τρέχοντας προς το ταξί και προσπαθούσε να μπει μέσα, ενώ στη συνέχεια αποκάλυπτε τη φάρσα. Ας συνεχίσουμε με αυτόν τον θρασίτατο επιβάτη σε ένα Uber που έγινε αθελά του viral πριν από μερικά χρόνια. Η κοπέλα που καθόταν στη μέση του πίσω καθίσματος είχε μια θρασίτατη ιδέα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Λίγο πριν βγει έξω, έβαλε κρυφά το χέρι της στο κουτί με τα φιλοδορήματα που βρισκόταν ακριβώς μπροστά της και έκλεψε το φιλοδόρημα του οδηγού του Uber. Ευτυχώς το καθαρό βίντεο που καταγράφηκε έκανε να αναγνωριστεί γρήγορα η γυναίκα ως η 18χρονη Γκάμπι Κανάλες. Στη συνέχεια αναγκάστηκε να επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα και ζήτησε συγγνώμη από τον οδηγό. Αλλά μπορεί να υπάρξουν και συγκινητικές στιγμές στα ταξί. Ένας οδηγός ταξί ονόματι Έντι σκέφτηκε να κάνει χαρούμενους τους συχνά αγχωμένους επιβάτες του, εκπλήσοντάς τους με ένα χαριτωμένο κουτάβι κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Well, you know what helps with stress? Not being late. Puppies. Stop it. What the heck? You want to say Where hi? Where come from? I got a little puppy here. Oh And who god. Doesn't love puppies on a Monday? Stop it. Oh my god, this is amazing. Hello. Oh no. Hi, baby. Say hi, Susanna. I bring my baby everywhere. Hello. Ας συνεχίσουμε με μια πραγματικά έντονη στιγμή μέσα σε ένα ταξί. Το 2017 στο Las Vegas, ο οδηγός ταξί Τζον Ζερκέρας Χιμένες αποδείχτηκε πραγματικός ήρωας κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά συνηθισμένης βάρδιας. Λίγο αφότου ένας άνδρας μπήκε στο ταξί του, έλαβε ξαφνικά ένα τηλεφώνημα πανικόβλητος από την κόρη του. Του είπε ότι βρισκόταν στο Harvest Festival, όπου είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί. Ο οδηγός ταξί δεν δίστασε ούτε ένα δευτερόλεπτο και οδήγησε τον ανήσυχο πατέρα στο σημείο για να τον βοηθήσει να φέρει την κόρη του σε ένα ασφαλές μέρος. Όταν η νεαρή γυναίκα ήρθε τρέχοντας με το σύζυγό της, την ακολούθησαν και άλλοι φοβισμένοι επισκέπτες του φεστιβάλ. Παρόλο που το ταξί ήταν εντελώς υπερπλήρες από κόσμο, ο Τζον οδήγησε γρήγορα όλους τους επιβάτες σε ασφαλές μέρος και έσωσε τη ζωή αρκετών ανθρώπων. Όχι, αυτό που βλέπετε δεν είναι ψεύτικο, αλλά είναι απολύτως αληθινό. Το 2020, ο superstar Will Smith εξέπληξε πολλούς επιβάτες ως οδηγός ταξί τους για μία μέρα στο Μαϊάμι. Πέρα από την πιο αστεία και cool διαδρομή που πιθανώς είχαν βιώσει ποτέ, η πραγματική έκπληξη ήρθε στο τέλος. Ο Will Smith έδωσε σε όλους τους επιβάτες δωρεάν διαδρομές με την εταιρεία του ταξί για έναν ολόκληρο χρόνο. Η επόμενη περίπτωση είναι εντελώς απίστευτη, γιατί όταν ο οδηγός Uber Jordi μετέφερε δύο μάλλον μεθυσμένες γυναίκες μέσα στη νύχτα, βίωσε την πιο επιθετική ίσως απόπειρα φλερ της ζωής του. Μία από τις γυναίκες σκαρφάλωσε μπροστά του κατά τη διάρκεια της διαδρομής και όχι μόνο του έκανε κομπλιμέντα, αλλά άρχισε να τον αγγίζει και σε διάφορα σημεία. Στην επόμενη περίπτωση, ο οδηγός ταξί Albert Castro βίωσε μία απίστευτη περίπτωση επίθεσης. Αν και ο οικογενειάρχης είχε ήδη βιώσει πολλά κατά τη διάρκεια της πολυετούς εμπειρίας του ως οδηγός, αυτή η μεταφορά ήταν η πιο βίαιη και παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Αφού μπήκε μέσα ένας μεθυσμένος επιβάτης, του είπε μετά από λίγα δευτερόλεπτα ότι θα είχαν ατύχημα. Ο Κάστρο βρήκε τα λόγια του παράξενα και δεν πήρε στα σοβαρά τον μεθυσμένο άνδρα. Ξαφνικά όμως αυτός άρπαξε το τιμόνι και προσπάθησε να οδηγήσει το αυτοκίνητο στις προστατευτικές μπάρες στην άκρη του αυτοκινητόδρομου.
We're going to South Sac. Μετά από μια σφοδρή πάλι που διήρκησε αρκετά λεπτά, ο Κάστρο κατάφερε να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Κατάφερε επίσης να παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να προκαλέσει κάποια σύγκρουση. Ο επιβάτης απομακρύνθηκε στη συνέχεια από την αστυνομία και το απαγορεύτηκε η χρήση ταξί για πάντα. Ο Κάστρο αποφάσισε να συνεχίσει να οδηγεί ταξί, αλλά σίγουρα δεν θα αφήσει ποτέ ξανά επιβάτη να καθίσει στη θέση του συνοδηγού του. Μετά από αυτή τη σοκαριστική στιγμή, ας προχωρήσουμε σε αυτό που ήταν ίσως η πιο ακριβή διαδρομή μεταξύ στον κόσμο, αλλά που προσέφερε τις πιο όμορφες και συναισθηματικές στιγμές της ζωής τους στους εμπλεκόμενους. Οι YouTubers του καναλιού Yes Theory θέλησαν να μάθουν πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει κανείς μεταξύ, με το απίστευτο ποσό των 10.000 δολαρίων. Οι YouTubers πέταξαν στο Λονδίνο και αναζήτησαν έναν οδηγό που θα τους οδηγούσε από το Λονδίνο για αρκετές ημέρες μεταξύ. Και πράγματι βρήκαν τον καλύτερο οδηγό ταξί για αυτή τη δουλειά. Συνάντησαν τον Cockney Reg, έναν μαροκινό οδηγό ταξί από το Λονδίνο, ο οποίος οδηγούσε ταξί στο Λονδίνο για 48 χρόνια, αλλά δεν είχε βγει ποτέ στη ζωή του έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε επίσης να δει ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς του από το Μαρόκο εδώ και αρκετά χρόνια. Οι YouTubers και ο Reg πήγαν στη συνέχεια μαζί σε ένα οδικό ταξίδι, τον προορισμό του οποίου ο Ρεγ δεν γνώριζε. Ταξίδεψαν μέσα από τη Μεγάλη Βρετανία, πέρασαν στη Γαλλία, οδήγησαν σε όλη την Ισπανία μέχρι να φτάσουν τελικά στο Μαρόκο. Στη διαδρομή έκαναν πολλές τρελές συναντήσεις και πέρασαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής τους, αλλά το αποκορύφωμα τους περίμενε στον προορισμό. Εκεί ο Μαροκινός οδηγός είδε επιτέλους την οικογένειά του ξανά μετά από χρόνια και επίσης πληρώθηκε 10.000 δολάρια για την καλύτερη ίσως διαδρομή μεταξύ της ζωής του. Στο επόμενο βίντεο, στην Ισπανία, ένας οδηγός ταξί χειροκροτήθηκε από το προσωπικό του νοσοκομείου για την απεριόριστη προθυμία του να βοηθήσει, καθώς μετέφερε δωρεάν ασθενείς στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, το νοσοκομείο του παρέδωσε έναν φάκελο με χρήματα για τις ανιδιοτελείς πράξεις του. Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν με αυτό το ταξί ρίχνουν μια ματιά στο μέλλον. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα αυτοκινούμενα ταξί υπάρχουν ήδη στη ΣΥΠΑ. Το αυτοκίνητο αυτό όχι μόνο οδηγεί μόνο του, αλλά φροντίζει επίσης να διασφαλίζει ότι οι επιβάτες του φορούν τις ζώνες ασφαλείας τους, ότι η θερμοκρασία είναι σωστή και παρέχει ακόμα και ψυχαγωγία. Επιπλέον, ο επιβάτης μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τη διαδρομή και να διακόπτει το ταξίδι ή να εισάγει ένα νέο προορισμό σε περίπτωση μιας αυθόρμητης αλλαγής. Μια ακόμη πιο παράξενη κατάσταση έζησε ένας οδηγός της ΥΠΑ όταν η πελάτησα, η οποία μετά από συζήτηση για το κόμιστρο, ισχυρίστηκε ότι την είχε απαγάγει ο ίδιος. Καθώς ο οδηγός δεν ήξερε τι να κάνει στη συνέχεια, άφησε το αυτοκίνητο και περίμενε να βγει η γυναίκα και να εξαφανιστεί. Ο YouTuber Opto προκάλεσε πραγματικό τρόμο όταν προσποιήθηκε τον οδηγό της Uber οπλισμένος με μια κρυφή κάμερα. Όταν οι πελάτες του έμπαιναν στο αυτοκίνητο, φαινόταν να χαλούσαν εντελώς τα φρένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε την κατάσταση υπό έλεγχο όλη την ώρα, αλλά το αστείο του προκάλεσε ουρλιαχτά και πραγματικό φόβο στους επιβάτες. Όταν αποκάλυψε τη φάρσα ωστόσο, δεν ήταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι με αυτό το μάλλον οριακό αστείο. Pull the f*** over! Okay, you want me to drop you off? No! So I'm guessing I'm not coming with you guys tonight. Are you Let me get your number. Let me get your number. Παρόλο που έχουμε δει μερικές επικίνδυνες και θρασίτατες ενέργειες από επιβάτες σήμερα, σας έχουμε άλλο ένα κλιπ που είναι σχεδόν ασυναγώνιστο από άποψη εξωφρενικότητας. Όταν ένας οδηγός Uber ζήτησε από τους επιβάτες να φορέσουν μάσκα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μία από τις γυναίκες ξαφνικά φρίκαρε εντελώς. Εκ των υστέρων, η γυναίκα κατέληξε στη φυλακή για την επίθεσή της και ο οδηγός έλαβε αποζημίωση. Τέλος, έχουμε ένα βίντεο με έναν οδηγό ταξί που βιντεοσκοπούσε τους πελάτες του κατά τη διάρκεια μιας αφούς προσωπικής πράξης. Κατά τη διάρκεια της 20 λεπτής διαδρομής,
Το ζευγάρι προφανώς ξέχασε εντελώς ότι βρισκόταν σε ταξί και όχι στην κρεβατοκάμαρά του. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν το βρήκατε ενδιαφέρον και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.